Το Κασελάκο. Α. Γιατί επιμένουμε εκεί πέρα? Γιατί είναι ένα γήπεδο χωράφι. Έτσι. Δεν ξέρω αν πήγανε εδώ από τα χωριά, γύρω από τα χωριά, να μαζέψουν αγριολάχανα, γιατί έχει ωραία αγριολάχανα, πρέπει να σας πω. Και ζεγκούνους και έχει πολύ ωραία αγριολάχανα. Παράλληλα δε, έχουμε την απευθείας έτσι ανάθεση για συντήρηση, έτσι έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό ο ΣΥΠΑΠ, ο κ. Μωραΐτης δηλαδή, για συντήρηση. Εδώ πρόκειται περί ρημαγμένου γηπέδου, ενός χωραφιού δηλαδή, το οποίο έχει βγάλει λίγο αγριόχορτο τώρα. Καλό είναι και τα πρόβατα και υπάρχει ένα κοπάδι στους Κασελάνους, να τα βάλουν εκεί πέρα να το φάνε. Και βεβαίως και αγριολάχανα. Τίποτα άλλο δεν έχει. Δεν έχει δηλαδή γκαζόν το γήπεδο αυτό. Επομένως, δεν χρειάζεται συντήρηση. Θέλει αλλαγή κλωοτάπητα. Με καινούριο. Και μετά, βεβαίως, να συντηρείτε. Εννοείται. Όπως πήρατε από εμάς. Γιατί ξεκινάτε ανάποδα? Δηλαδή, τώρα θα βγάλετε απευθείας ανάθεση για αλλαγή κλωοτάπητα? Ή δεν σας ενδιαφέρει? Να συντηρήσει τι ο γεωπόνος? Το αγριόχορτο και τα αγριολάχανα? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμείς, επειδή αυτό το γήπεδο το χρησιμοποιεί, είναι γήπεδο έδρα της Βολίδας. Μιας ομάδας, εδώ στη Μέση Κέρκυρα. Πολύ καλή ομάδα. Ιστορική ομάδα εδώ στην περιοχή μας. Θέλουμε να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της Βολίδας. Της Βολίδας και μέλος τοπικού συμβουλίου. Ο σύμβουλο, τον κύριο. Τον κύριο Καρδακάρη, τον κύριο Αριστοτέλη Καρδακάρη. Τέλη Καρδακάρη. Ας τον ακούσουμε τι μας είπε. Είμαστε άστεγοι. Δεν έχουμε γήπεδο. Το γήπεδο των Καστελάνων μέσης είναι χάλια. Και δεν έχουμε γήπεδο. Θέλαμε γήπεδο χθες. Το απαιτούμε και, και θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέλος. Σαν τοπικό σύμβουλο κοινότητας, νιώθω ότι μας έχουν εγκαταλείψει τελείως. Έχουμε 25 ομόφωνες αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας και 4 τεχνικά προγράμματα που δεν έχει γίνει τίποτα για όλα αυτά. Αυτό το γήπεδο καταρχήν δεν θέλει συντήρηση. Θα πρέπει να μιλήσουν με εμάς. Εμείς είμαστε η διοίκηση της Βολίδας. Και να μας πούνε τι θέλουμε εμείς. Λοιπόν, αυτό το γήπεδο έχουν προσπαθήσει και άλλες φορές. Καταρχήν φτιάχτηκε επί Δημαρχίας που λιμένου με ιδίους πόρους του Δήμου, γύρω στα 205 χιλιάρικα. Σήμερα λοιπόν αυτό το γήπεδο δεν μπορεί η ομάδα να παίξει μπάλα, αλλά δεν υπάρχει και συνέχεια. Πήγαμε εκεί και ψάχναν να βρουν το ρολόι. Μας είπαν ότι το ρολόι κλάπηκε. Μα είναι δυνατόν να πιστέψω ότι κλάβει και αυτό το γήπεδο πρέπει σύντομα να γίνει πλαστικό. Γιατί δεν υπάρχει νερό να ποτιστεί. Πάνε από τους Καστελάνους, κλείνουν τις βρύσες, ακούμε διάφορα. Εμείς θέλουμε ένα γήπεδο να γίνει το σπίτι μας, να μπορέσουμε εκεί να στήσουμε τις ακαδημίες μας, ούτως ώστε να μπορεί η ομάδα μας να προχωρήσει καλύτερα. Ακούσατε τον αντιπρόεδρο της Βολίδας και μέλος του τοπικού συμβουλίου Κάτου Γαρούνα, τον κύριο Καρδακάρη. Τι να πω, κύριε Μωραϊτή, δείτε τα. Τώρα έτσι είναι ψηλά γράμματα για σας, γιατί βλέπω ότι ασχολείστε